εξωτερικό, βάζουν απέναντι στις παθογένειες του παλιού πολιτικού συστήματος και φιλοδοξούμε με την ψήφο σας να γίνουμε ακόμη πιο πολύ, ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη πιο ανεξάρτητοι. Φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας τον πρόεδρο του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Πριν τις εκλογές στις 6 Μαΐου σας είπα ότι θα είμαστε νικητές και νικήσαμε, ανατρέψαμε τη μεταπολίτευση. Σήμερα σας λέω, στις 17 Ιουνίου θα είμαστε οι ρυθμιστές και οι εγγυητές μιας κυβέρνησης εθνικής που θα ανατρέψει τα μνημόνια, θα ανατρέψει τις πολιτικές της υποταγής, θα ανατρέψει τους κατακτητές που έρχονται εδώ και διεκδικούν την εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, η Πιερία έχει βουλευτεί των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καταφέρατε και καταφέραμε μέσα σε 2 μήνες να κάνουμε κάτι το οποίο πίστευαν όλοι ότι είναι αδιανόητο. Δημιουργήσαμε το πρώτο πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, αστικό και εθνικό μέτωπο, το πρώτο κίνημα που προήλθε από τους πολίτες, για τους πολίτες, με τους πολίτες. Το κίνημα που δεν εξαρτάται ούτε από χρηματοδότες, που δεν έχει πάρει μαύρες σακούλες της Siemens, που δεν εξαρτάται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους μόνους που εξαρτάται είναι από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις του χθες που κατέρευσαν γιατί συνεργάστηκαν όχι για να σώσουν την Ελλάδα αλλά για να παραδώσουν την Ελλάδα στους τοκογλύφους και στους δανειστές. Τους λέμε λοιπόν, τελειώσατε, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα παίρνουμε την Ελλάδα πίσω, παίρνουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Εμείς αυτά που λέμε ισχύουν για πάντα. Προειδοποιήσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό με την ίδρυσή μας ότι τα μνημόνια οδηγούν πλέον στην καταστροφή και στην εξαθλίωση της ελληνικής οικογένειας. Τα μνημόνια που υπέγραψαν εκείνοι που πήραν εντολές από τα οικονομικά τους αφεντικά, εκείνοι που γονάτισαν και προσκύνησαν, οδήγησαν σε 1.200.000 ανέργους. Οδήγησαν σε 6 εκατομμύρια Έλληνες να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα μνημόνια αυτά οδήγησαν 384.000 παιδιά να μην έχουν τροφή, να βρίσκονται στα επίπεδα που η UNICEF ζητάει ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό γιατί κάποιοι αποφάσισαν να παραδώσουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Τους απαντάμε, η εθνική κυριαρχία της χώρας δεν παραδίδεται, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση από κανέναν. Καμιά προσωρινή πλειοψηφία δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την Ελλάδα. Και τώρα βρεθήκαμε σήμερα στην κατάσταση που προβλέψαμε. Τους είπαμε ότι η νέα τάξη πραγμάτων χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως πυροκροτητή για να ξεκινήσει τη διάλυση της Ευρώπης του Νότου, για να χτυπήσει, τους είπαμε, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Ισπανία μέχρι τις 28 του μηνός μπαίνει μέσα σε μνημόνιο, μπαίνει σε τρόικα στήριξης. Το ίδιο συμβαίνει με την Κύπρο. Ήδη αρχίζουν να επεξεργάζονται χειροσχέδια με την Ιταλία, αργότερα με τη Γαλλία. Η νέα τάξη πραγμάτων θα πάρει ένα μόνο μάθημα. Αν εμείς οι Έλληνες που σταματήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Τρίτο Γερμανικό Ράιχ στις 17 Ιουνίου σταματήσουμε το Τέταρτο Γερμανικό Ράιχ. Το Ράιχ των τραπεζιτών, το Ράιχ των τοκογλύφων. Στα μάτια σας και στα χέρια όλων των Ελλήνων είναι η απόφαση από εδώ να δώσουμε το πρώτο μεγάλο όχι. Να πούμε ότι οι λαοί
δεν κατευθύνονται από τραπεζίτες και τοκογλύφους. Οι λαοί εκλέγουν τις κυβερνήσεις τους, κρατούν την εθνική τους κυριαρχία. Αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών τους. Βλέπετε ότι όλος ο σχεδιασμός που υπάρχει σήμερα είναι να διαλυθεί πρωτογενής παραγωγή. Εδώ, στην Πιερία, σε έναν αγροτικό νομό, προχωράνε ουσιαστικά στη μη ανακεφαλαιοποίηση της αγροτικής τράπεζας. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραδίδουν τις εγγυήσεις της αγροτικής τράπεζας στο Λουξεμβούργο, στο μηχανισμό του ESFSF, που σημαίνει ότι ουσιαστικά το 70% της καλλιεργήσιμης γης περνάει σε αγγλικό δίκαιο, με δικαίωμα να κατάσχουν τις καλλιέργειες, δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή μας, και μάλιστα στη στιγμή που πτωχεύει το σύνολο της Ευρώπης. Βλέπετε ότι μέσα από την αγροτική τράπεζα διαλύουν την κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία η οποία αυτή τη στιγμή πληρώνει επιτόκιο της τάξης του 11% για να μπορέσει να αγοράσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, τροφές. Σπόροι δεν υπάρχουν. Μου λέγαν προχθές στην Κρήτη ότι ορισμένοι, για να μπορέσουν μες στην απελπισία τους να επιβιώσουν, πήγαν και κλέψανε από τα νέα φυτόρια, τα νεοφυτεμένα φυτά από τον διπλανό. Οδηγούμαστε πλέον σε έναν εμφύλιο σπαραγμό. Τους απαντάμε: δεν θα σας επιτρέψουμε. Η Ελλάδα θα προχωρήσει ενωμένη και θα απαντήσει στη νέα τάξη πραγμάτων. Η αγροτική τράπεζα την ίδια στιγμή βλέπετε ότι προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια εκείνες τις βιομηχανίες που κρατούν την αγροτιά ζωντανή. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης τη βγάλανε προς πώληση. Και αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουν ουσιαστικά τα ζαχαρότευτλα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι θα αγοράσουν
Την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν την αγοράζουν προκειμένου να λειτουργήσει, αλλά προκειμένου να την κλείσουν για να μην παράγεται εδώ απολύτως τίποτα. Να φέρνουμε εισαγωγή ακόμα και τα προϊόντα που παράγουμε με δικές μας καλλιέργειες. Σε ένα χρόνο τελειώνει ο καπνός εδώ στην Πιερία. Τι θα γίνει με τις νέες καλλιέργειες? Όταν ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τους αγρότες μέσα σε σωστό χρονικό διάστημα. Είχατε ζημιές πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η αγροτική παραγωγή. Δεν είναι δυνατόν να κρατήσουμε τους νέους αγρότες στη γη μας όταν δεν μπορούν να προχωρήσουν μετά από μια τέτοια καταστροφή σε αποκατάσταση της ζημιάς και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει η σημερινή αγροτική οικογένεια. Έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που γίνεται ακόμα σε οτιδήποτε παράγει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν καθυστερήσει στο ΦΠΑ, στο FME, στα χαράτσια, σε όλους αυτούς τους φόρους που πέσανε πάνω στο κεφάλι. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο ανέργους. Προτείνουμε συγκεκριμένα άμεσα τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού που θα περάσουν όλες οι υποχρεώσεις μιας μικρομεσαίας επιχείρησης σε έναν κωδικό στη νέα ελληνική επενδυτική τράπεζα που θα ιδρυθεί. Αυτόματα θα πληρώσει η μικρομεσαία επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης της σε 100 δόσεις για οφειλές μέχρι 100.000 ευρώ, σε 150 δόσεις για οφειλές μέχρι 300.000 ευρώ. Σε 240 δόσεις για οφειλές μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Και τι θα κερδίσει? Θα πάρει φορολογική ενημερότητα. Θα πάρει ασφαλιστική ενημερότητα. Θα βγει από την Τηρεσία. Θα μπορέσει να πάει στην τράπεζα και να κουρέψει το δάνειό του για κατά 50% και να πληρώσει την πρώτη δόση σε 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει οξυγόνο χωρίς να βάλει το ελληνικό δημόσιο ούτε 1 ευρώ. Και παράλληλα
θα ξεκινήσει ουσιαστικά να λειτουργεί σαν να ξεκίνησε από το μηδέν χωρίς υποχρεώσεις και θα προσλάβει εργαζόμενους. Αυτό που κάνανε να μειώσουν τις συντάξεις και τους μισθούς ήταν γιατί θέλανε να αφαιρέσουν το οξυγόνο από την αγορά. Είπανε, όταν εμείς τους προτείναμε στις προηγούμενες εκλογές την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα ύψος, στο ύψος του 2009, ότι είμαστε λαϊκιστές και επικίνδυνοι. Αυτοί που λέγανε ότι δεν διαπραγματεύεται το μνημόνιο, take it or leave it, έλεγε ο Σαμαράς, ή το παίρνεις όλο ή δεν παίρνεις τίποτα. Τώρα κάνανε ακόμα μια κολοτούμπα και γυρίζουν και λένε θα διαπραγματευτούμε. Ποιοι θα διαπραγματευτείτε? Εσείς που υπογράψατε φαρδιά πλατιά ότι το μνημόνιο θα το ακολουθήσετε, λέγοντας ακόμα και ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες που συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι καταγγέλουμε όλα τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις. Από τα 3 δισεκατομμύρια των μισθών και των συντάξεων, τα 2 δισεκατομμύρια 900.000 γυρίζουν πίσω στην ελληνική εθνική οικονομία. Όταν τα 207 ευρώ λείπουν από το πορτοφόλι του συνταξιούχου, αυτά τα 200 ευρώ δεν πηγαίνουν στο μαγαζί απέναντι που θα πληρώσει 23% ΦΠΑ. Το μαγαζί αντίστοιχα θα πληρώσει 45% φόρο επί των κερδών. Θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Θα πληρώσει ενίκιο, όπου ο ιδιοκτήτης πάλι θα αποδώσει φόρο και το χρήμα θα κυκλοφορήσει. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά τα 200 ευρώ θα γυρίσουν πίσω στο ελληνικό δημόσιο. Τι κάναν λοιπόν? Αφέμαξαν αυτά τα λεφτά από τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Αυτά τα λεφτά δεν βγήκαν στην αγορά. Με αποτέλεσμα, αντί να εξοικονομήσουν 3 δισεκατομμύρια για την εθνική οικονομία, να πληρώσουμε 5 δισεκατομμύρια. Γιατί η επιχείρηση που κλείνει δεν αποδίδει ΦΠΑ, δεν πληρώνει φόρο ιδιοκτήτης και παράλληλα το κράτος πληρώνει το επίδομα ανεργίας του ανέργου. Έχουμε ουσιαστικά την προσπάθεια της διάλυσης κάθε πρωτογενής τομέα. Εδώ στην Πιερία τόλμησαν να μιλήσουν κάποιοι για δημιουργία κέντρων φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Να το ξεχάσουν όσο οι ανεξάρτητοι Έλληνες βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου. Το είπε ο κύριος Σαμαράς πριν λίγη ώρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμά του. Θα κάνουν, λέει, κέντρα φύλαξη λαθρομεταναστών. Δηλαδή θα μετατρέψουν σε αποθήκες ανθρώπων το σύνολο των κατοικημένων περιοχών. Για να καταφέρουν τι? Αυτό το μόνο που θα καταφέρουν είναι να έρθουν περισσότεροι στην Ελλάδα. Εάν θέλουν να αντιμετωπίσουν τη λαθρομετανάστευση, υπάρχει μόνο μία πολιτική. Αυτή που εμείς τους προτείνουμε και που θα επιβάλλουμε στην επόμενη κυβέρνηση από τη στιγμή που εμείς θα δώσουμε τη λύση. Και η λύση είναι, είτε πιέζει η Ευρώπη την Τουρκία να δεχθεί πίσω βάσει της συμφωνίας επαναπροώθησης τους λαθρομετανάστες που ήρθαν από εκείνη την πλευρά, ή εντός 30 ημερών τους δίνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα αναστέλλοντας τη Σέγγεν και ας τους ψάχνουν να τους βρούνε στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο ελληνικός λαός δεν...
αντέχει πια. Δεν είναι δυνατόν πια να έχουμε προχωρήσει σε μια εγκληματικότητα που δεν τολμά να ανοίξει κανείς το πατζούρι του μέρα μεσημέρι το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς με ανοιχτή πόρτα το βράδυ. Έχουμε φτάσει να γίνουμε χειρότεροι από αυτό που λέγαμε Σικάγο στο παρελθόν. Έχουμε, κυρίες και κύριοι μπροστά μας, φίλες και φίλοι, 5 μέρες προκειμένου να δώσουμε στον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι αυτή η απόφαση που φορά την Ευρώπη και το μέλλον του είναι μια απόφαση που δεν ανατρέπεται πλέον αύριο. Είναι μια απόφαση στην οποία πρέπει να ζυγίσουν πολύ καλά το τι θα κάνουν. Μας λένε ότι υπάρχουν 2 κόμματα τα οποία διεκδικούν την πρωτιά. Να το δεχτώ. Ερωτώ, αυτά τα 2 κόμματα μπορεί να κάνουν από μόνα τους κυβέρνηση? Μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι αυτοδύναμος? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς λοιπόν ζητάμε το 3ο κόμμα να είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Να στηριχτούμε από την ελληνική κοινωνία για να πάρουμε διερευνητική εντολή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να εκπροσωπείται ο ελληνικός λαός από τον κύριο Παπακοσταντίνου, από τον κύριο Βενιζέλο, από τον Γιώργο Παπανδρέου, που οδήγησαν την Ελλάδα στην αγχώνη, που οδήγησαν την ελληνική οικογένεια στην εξαθλίωση. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έκλεισε ο κύκλος τους. Με ρωτούν πολλοί, καλά, και τι θα γίνει αύριο, θα ανακυβέρνει τη χώρα? Όχι. Στην Ελλάδα θα υπάρχει κυβέρνηση. Και εμείς προτείνουμε οικουμενική κυβέρνηση. Οικουμενική κυβέρνηση όμως με τη συμμετοχή όλων, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που δεν επιθυμεί, και της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει πλέον ξεφύγει μιλώντας με ναζιστικά συνθήματα που χρησιμοποιούν μόνο σκληροί Γερμανοί νεοναζιστές. Να μπουν όλοι μέσα. Βεβαίως όχι οι πρωταγωνιστές, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους. Για να γίνει μια κυβέρνηση που θα καταγγείλει τα μνημόνια, το αγγλικό δίκαιο, και θα προχωρήσει σε μια εθνική πολιτική που θα φέρει πίσω την ασυλία της χώρας. Το τσουνάμι που έρχεται είναι τεράστιο. Το τσουνάμι που έρχεται θα πάρει τα πάντα. Πρέπει να προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια, την εθνική περιουσία και την ιδιωτική περιουσία από τις δεσμεύσεις. Ήδη, όπως βλέπετε, οι εισπρακτικές εταιρείες αρχίζουν πλέον και κατάσχουν. Ακόμα και διατροφές παιδιών. Αρχίζουν και μπαίνουν και παίρνουν μισθούς και συντάξεις. Ανθρώπων που παίρνουν 300 και 400 ευρώ. Το επόμενο βήμα είναι να παραδώσουν στις εισπρακτικές εταιρείες τους φόρους, όπου με τη διαδικασία του αγγλικού δικαίου να πηγαίνουν και να κατάσχουν τη γη που καλλιεργείς, το σπίτι που μένεις, το μαγαζί που δουλεύεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Και εμείς θα το σταματήσουμε. Θα κόψουμε τα χέρια των εισπρακτικών εταιριών που ουσιαστικά καταργούν την εθνική κυριαρχία. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, χρειάζεται πράγματι να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν είναι δυνατόν, και είναι αλήθεια αυτό, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να παίρνει ο γιατρός το φακελάκι για να χειρουργήσει. Να παίρνει ο πολεοδόμος τη μίζα του για να σου βγάλει μια άδεια.
που υποχρεούται να σου βγάλει. Δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε μέσα στη διαφθορά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση του κράτους μας, σε αναδιοργάνωση της πατρίδας μας, σε αναδιοργάνωση και της δικής μας νοοτροπίας. Όμως αυτό θα το κάνουμε εμείς, οι Έλληνες, και όχι, δεν θα μας το υποδείξουν εκείνοι που προσπαθούν να διαλύσουν την οικονομία για να πάρουν τον ορυκτό πλούτο. Θα κηρύξουμε άμεσα την ΑΟΣ. Θα κηρύξουμε άμεσα μονομερώς την ΑΟΣ, όπως την περιγράφει ο Έλληνας ο Νίκος ο Λιγερός. Και θα κηρύξουμε την ΑΟΣ για τον εξής λόγο. Διότι παράλληλα με την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, κηρύζοντας την ΑΟΣ, ξεκινά στους διαγωνισμούς. Και ξεκινώντας οι διαγωνισμοί, πας και τιτλοποιείς τις εξορίξεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, παίρνοντας τα απαιτούμενα χρήματα για να πληρώσεις εκείνο το μέρος του χρέους, το οποίο δεν είναι παχθές, δεν είναι πονίδιστο, και θα το αποδείξει το πιο ακριβώς είναι η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που θα ορίσουμε. Είναι ουσιαστικό να αντιληφθούμε όλοι ότι η πρόθεση των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι και κοστολογημένη και υπολογισμένη. Μπορούμε μαζί να ανατρέψουμε τα πάντα. Μπορούμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Μπορούμε να ξαναχτίσουμε την ελπίδα. Μπορούμε να απογορεύσουμε πλέον, να φεύγουν οι Έλληνες μετανάστες και να πηγαίνουν στη Γερμανία, στις φάμπρικες ή στην Αυστραλία ή στην Αμερική. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν όλοι οι Έλληνες μαζί ενωθούμε. Υπάρχει βέβαια και άλλη μια προϋπόθεση την οποία εμείς τη θέτουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύσταση αυτής της κυβέρνησης. Η προϋπόθεση είναι ότι δεν θα μείνει κανείς ατιμόρυτος από τους απατεώνες οι οποίοι σκλάβωσαν την Ελλάδα. Αν νομίζει ο Βενιζέλος ότι με τις επιστολές που κάνει στο όνομα δίθεν της κοινής συνεργασίας θα δώσουμε συγχωροχάρτη στους απατεώνες και στους κλέφτες που λίστεψαν τον ελληνικό λαό, του λέμε ότι κάνει λάθος. Θα ανοίξουν όλες οι υποθέσεις από το 1974 μέχρι σήμερα. Θα αποδοθούν ποινικές και αστικές ευθύνες. Θα κάτσουν στο σκαμνί, θα μπουν στη φυλακή και θα φέρουν πίσω και τα κλεμμένα όλοι εκείνοι από όπου και να ανοίγουν. Και στέλνω και ένα μήνυμα από εδώ, από την Κατερίνη, στους Ευρωπαίους συμμάχους μας και στην Τρόικα. Έρχονται και μας λένε, ξέρετε, είστε διεφθαρμένοι, ναι. Είμαστε διεφθαρμένοι αρκετοί πολιτικοί που ταρπάζανε. Αλλά εσείς, κυρία Μέρκελ, γιατί δεν παραδίδετε τον Χριστοφοράκο που έδινε τα λεφτά στους διεφθαρμένους πολιτικούς? Γιατί προστατεύετε τους απατεώνες? Προστατεύετε τους απατεώνες και κρατάτε τον Χριστοφοράκο να πίνει μπύρες στα στενά του Βερολίνου, γιατί ξέρετε καλά ότι αν αυτές οι συμβάσεις αποδειχθούν ότι γίνανε με δωροδοκία, όπως τα υποβρύχια του Άκη, τις ζήμες, τα κινητή τηλεφωνία,
τηλεφωνία, τη σταθερή τηλεφωνία, τα ψηφιακά, τα τρένα που δεν χωράν πουθενά στις ράγες, τότε αυτόματα οι συμβάσεις αυτές είναι ως μηδέποτε καταρτηθήσεις. Δηλαδή, διαγράφονται τα χρέη που αφορούν αυτές τις συμβάσεις. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κάθαρση, αλλά δώστε μας εσείς τα στοιχεία τα οποία φυλάτε μυστικά. Γιατί υπάρχει ο δωροδοκούμενος, τον οποίο εμείς θα τον βάλουμε μέσα, αλλά υπάρχει και εκείνος που δωροδόκησε για να φτάσει το χρέος σε αυτό το σημείο. Τελείωσε επίσης, και αυτό αποτελεί όρο, το παραμύθι της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Οι ποινές για τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι προσβάλλουν τον ψήφο του ελληνικού λαού, θα είναι βαρύτερες από τον απλό πολίτη. Διότι έτσι γινόταν από την αρχαία Ελλάδα, ήταν τα γνωστά εύθυνα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτά που λέμε δεν είναι προϋποθέσεις για να μην κάνουμε κυβέρνηση. Είναι προϋποθέσεις που βάζει όλος ο ελληνικός λαός πια για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και μάλιστα, για να γίνουν αυτά πιο γρήγορα, για να γίνουν πιο πιστικά, χρειάζεται συμμετοχή όλων. Αν κάποιοι παίζουν το προσωπικό τους χαρτί, οι βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν τα κόμματα αυτά έχουν υποχρέωση να ψηφίσουν την εθνική αυτή κυβέρνηση και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Αυτή είναι η διαδικασία στις δημοκρατίες. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία προβλέπεται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και αυτή τη διαδικασία θα επιδιώξουμε εάν πάρουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλιώς θα πάμε στη συζήτηση στο Συμβούλιο Αρχηγών και δεν θα φύγει κανείς εάν δεν συμφωνήσουμε το καράβι που λέγεται Ελλάδα να κυβερνηθεί έτοιμα, καθαρά και έξω από τα μνημόνια. Κλείνω λέγοντάς σας ότι τη Δευτέρα, 18 του μηνός, είναι η επέτειος όπου ο αεροπόρος Νίκος Χιαλμάς, σε ηλικία 28 ετών το 1992, έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος στον Αϊστράτη. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό διότι θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας ότι για την εθνική κυριαρχία της χώρας, για την εδαφική ακεραιότητα και για την ανεξαρτησία της Ελλάδος δίνουν μάχη καθημερινά οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Κάποια παιδιά σκοτώνονται για τα ιδανικά που κάποιοι πάνε να πουλήσουν με μια μονογραφή. Και η απάντηση είναι ότι κανείς δεν θα σας επιτρέψει να πουλήσετε την εθνική μας κυριαρχία. Θα ξαναχτίσουμε την Ελλάδα όλοι μαζί, σκληρά εργαζόμενοι. Θα αλλάξουμε νοοτροπία, θα τιμωρήσουμε εκείνους που τα αρπάξανε, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να κουνήσει κανείς πια το δάχτυλο στην πατρίδα μας. Δεν θα επιτρέψουμε στους τοκογλύφους και στις πρακτικές τους εταιρείες να βιάσουν την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα πολίτη, την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Πάμε όλοι μαζί αυτές τις 5 μέρες σε κάθε γειτονιά, παίρνοντας από το χέρι τους νέους, τους μεγαλύτερους, τους συνταξιούχους και λέγοντάς τους ότι εμείς είμαστε η ελπίδα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε η εγγύηση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε το αύριο που εγγυάται τη διακυβέρνηση του τόπου έξω από μνημόνια και έξω από προσκυνημένους. Καλή δύναμη σε όλους. Είμαστε πολλοί. Είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαστε Έλληνες. Καλή δύναμη. Κάτι παιδιά με μια σημαία, κάτσα μου που τα βουταμία, κάνα μια σαν το μανίκι.
βαρβάρης περνούν.